Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε χθες μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 23χρονος νεαρός από τη Λετωνία, ο οποίος κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό του 5χρονου κοριτσιού από τη Γερμανία, το οποίο παρέσυρε και εγκατέλειψε το πρωί της περασμένης Κυριακής στην περιοχή του Πλατανιά. Ο 23χρονος από τη Λετωνία, που τον τελευταίο μήνα ζει και εργάζεται ως υπάλληλος ρωσικού γραφείου στο Ρέθυμνο, αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της θανατηφόρας έκθεσης σωματικών βλαβών και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, απολογήθηκε στον ανακριτή, ομολόγησε την πράξη του για την οποία δήλωσε μετανιωμένος και ζήτησε συγγνώμη. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι το 5χρονο κορίτσι εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά του και ο ίδιος, λόγω της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Παραδέχτηκε επίσης ότι αντιλήφθηκε πως χτύπησε και τραυμάτισε το παιδί, υποστήριξε όμως ότι το εγκατέλειψε φοβούμενος τις συνέπειες. Με ομόφωνη απόφαση ανακριτική εισαγγελέα, ο 23χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους στην απαγόρευση εξόδου από τη χώρα έως την ημέρα που θα εκδικαστεί η υπόθεση για αυτόν τον λόγο και του αφαιρέθηκε το διαβατήριο και η άδεια παραμονής, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε μέρα για τις πρώτες 5 μέρες και στη συνέχεια 3 φορές το μήνα.